Δυστυχώς από πάρα πολύ μικρή έμεινα χωρίς τον πατέρα μου και έψαχνα λοιπόν μέσα από κάθε μου σχέση να βρω πρώτα τον πατέρα και μετά το φίλο. Μετά τον άνθρωπο. Ισχύει. Έχεις δηλώσει ότι όλοι έχουν αγαπήσει την Άντζελα, κανένας την Αγγελική. Γιατί τέτοια πικρία? Δεν είναι πικρία. Να σου πω κάτι. Δεν μετανιώνω για ό,τι έχω προσφέρει και είμαι υπεύθυνη για τις πράξεις μου. Το ότι έχω κάνει. Αυτό είναι να είναι όλοι να καλά. Να είναι όλοι καλά. Όλοι καλά όμως. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν, ναι. Και η ζωή συνεχίζεται. Θέλω κανείς να δούμε... δεν είναι κανενός και τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Θέλω να δούμε τι έχεις δηλώσει τότε για ένα βιβλίο που θέλεις να γράψεις. Α. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Να βρω ένα καλό συγγραφέα, να μπορέσει να με καταλάβει, να νιώσει αυτά που έχω περάσει και να τα γράψει ωραία. Δεν θέλω ο κόσμος να με λυπάται. Ο κόσμος θέλω να αισθάνεται υπερήφανος για μένα. Γιατί έχεις την εντύπωση ότι ο κόσμος σε λυπάται? Ο κόσμος σε θαυμάζει. Όχι. Ίσως τότε, δεν ξέρω, μου βγαίνανε πράγματα περίεργα. Τώρα είμαι καλά. Θα το... Αλλά όταν κάποια στιγμή αποφασίσω, και το λέω τώρα, να τελειώσω την καριέρα μου, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, σε 10 χρόνια, σε 2 χρόνια, δεν ξέρουμε, σήμερα ζούμε, αύριο δεν ζούμε. Θα το κάνω, να είσαι σίγουρη. Θέλω να πάμε να δούμε τι είχες πει τότε, όταν είχες ερωτηθεί, κατά πόσο γίνεσαι φίλη με τους πρώην συντρόφους σου. Mm-hmm. Πάμε. Όταν είναι ένας άνθρωπος που σου έχει προσφέρει πάρα πολλά καλά και κρατάς μόνο τα καλά του, μπορείς να το θεωρείς και φίλος. Όταν όμως ένας άνθρωπος σου έχει προσφέρει πάρα πολύ άσχημα πράγματα και δεν έχεις πολλά καλά να θυμάσαι, τότε χάνεται κάθε επαφή. Δεν θες να έχεις καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Το πιστεύεις ακόμα αυτό? Τώρα λέω όλοι να είναι καλά. Να είναι όλοι καλά. Να είναι τι καλά. Σε έχει κάνει να αλλάξεις? Η πείρα της ζωής, μέρα με την ημέρα. Σας μαθαίνεις πιο πολλά πράγματα. Λοιπόν, εγώ...